Θα συνομιλήσουμε τώρα με τον πολιτικό αναλυτή Γιώργο Σεφερτζή. Καλησπέρα σας, κύριε Σεφερτζή. Καλησπέρα, κυρία Κουλαρμάνη. Πώς βλέπετε την άσκηση ποινικών διώξεων σε 11 βουλευτές των Σπαρτιατών? Πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη, αν και αναμενόμενη, και η οποία κατά πάσα πιθανότητα θα ανοίξει και ένα καινούριο κεφάλαιο στις αναμενόμενες μετά τις ευρωεκλογές ανακατατάξεις. Αποτελεί ένα στοιχείο που προσθέτει, θα έλεγα, suspense στις πολιτικές εξελίξεις, διότι αν εκπέσουν οι βουλευτές των Σπαρτιατών, αντιλαμβάνεστε ότι θα αντικατασταθούν από βουλευτές του λεγόμενου δημοκρατικού τόξου σε μία περίοδο που έχουν αρχίσει να γίνονται πολύ λεπτές και οι κοινοβουλευτικές και οι πολιτικές ισορροπίες. Και αν γίνει κάτι τέτοιο, πώς θα αλλάξουν αυτές οι ισορροπίες, κύριε Σεφερτζή? Αυτό μένει να το δούμε ανάλογα με τα αποτελέσματα κιόλας, κυρίως των ευρωεκλογών που θα έρθουν να προσθεθούν στο πολιτικό κλίμα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι το ουσιώδες δεν είναι αν αντικατασταθούν και με ποιους οι βουλευτές των Σπαρτιατών. Είναι να αντιληφθούμε την φύση του φαινομένου που συνιστά η άνοδος της ακροδεξιάς, για την οποία μιλάγαμε στην Ευρώπη. Τώρα όμως βλέπουμε ότι αρχίζει να τίθεται ξανά ως πρόβλημα και στις πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Μάλιστα. Τώρα, χθες είδε το φως της δημοσιότητας η πρώτη δημοσκόπηση μετά την συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας. Είχε κάποια έκπληξη αυτή η δημοσκόπηση? Είχε κυρίως επιβεβαίωση αναμενόμενων εξελίξεων και εδώ. Τι θέλω να πω, ότι ναι μεν οι συσχετισμοί δεν έχουν μεταβληθεί μετά τη συζήτηση στην Βουλή κατά τρόπο ανατρεπτικό, έχουν όμως μεταβληθεί κατά έναν τρόπο που προδικάζει ανακατατάξεις στο άμεσο μέλλον, κυρίως σε ό,τι αφορά στην δύναμη των δεξιών, της δεξιάς κομμάτων, πράγμα το οποίο αποτελεί ένα νέο πολιτικό φαινόμενο για την Ελλάδα. Όσο δεν αντιλαμβανόμαστε τους λόγους που αυτό το φαινόμενο γεννάται, τόσο ενδεχομένως θα βρεθούμε ενώπιον πολύ ισχυρών εκπλήξεων αρχής γενομένης από τις ευρωεκλογές. Βλέπουμε την άνοδο της ελληνικής λύσης, ενώ παράλληλα ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ κυμαίνονται στο 12 με 15%. Πιστεύετε σχετίζονται αυτά τα δύο μεταξύ τους και με ποιον τρόπο? Όλα τα δημοσκοπικά ευρήματα σχετίζονται και συσχετίζονται και θα πρέπει να διαβάζονται συνδυαστικά, διότι ασφαλώς δεν είναι άσχετο το ένα από το άλλο. Είναι και τα δύο, δηλαδή και ο Βελόπουλος, αλλά και η ενίσχυση του ΣΥΡΙΖΑ, όψης ενός καινούριου φαινομένου που ενδεχομένως μας βάζει σε μια νέα πολιτική εποχή, όπου η ψήφος ανοχής, γιατί η ψήφος ανοχής ήταν η ψήφος που ήταν υπέρ της λιγότερο κακής λύσης και όχι της ιδανικής λύσης, μετασχηματίζεται σε μία ψήφο απελπισίας ακριβώς εξαιτίας της αδυναμίας του πολιτικού συστήματος να αντιστοιχηθεί με τις πολιτικές αναζητήσεις των πολιτών. Άρα θεωρείτε ότι οι ευρωεκλογές θα είναι και ένα ορόσημο για μία αλλαγή εποχής στις πολιτικές προτιμήσεις? Ναι, ακριβώς αυτό υπενήσωμε. Θα είναι περισσότερο από ορόσημο, ένα σημείο καμπής του πολιτικού ανταγωνισμού με νέα φαινόμενα να γεννιόνται και νέους συσχετισμούς να διαμορφώνονται, οι οποίοι προφανώς θέλουν το χρόνο τους για να οριμάσουν, αλλά ήδη βρισκόμαστε σε μια πορεία μετεξέλιξης του πολιτικού σκηνικού. Θα πρέπει βέβαια να σημειώσουμε, και έχει, αν μου επιτρέπετε, έχει μεγάλη σημασία, ότι δεν πρέπει να βιαστόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι όταν έχουμε να κάνουμε με νέα πολιτικά φαινόμενα, χρειάζονται τον χρόνο τους για να οριμάσουν.
Για παράδειγμα, πολλοί θεώρησαν ότι μετά τη συζήτηση στην Βουλή θα έπρεπε να δούμε διαφορετικού είδους αντιδράσεις της κοινής γνώμης, δηλαδή να δούμε το ΠΑΣΟΚ να εισπράττει το γεγονός ότι είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων με την πρόταση δυσπιστίας. Όμως, πρώτον η κοινή γνώμη θέλει χρόνο για να αφομοιώσει τα καινούργια δεδομένα. Δεύτερον, είναι σαφές ότι βαδίζουμε πια σε μία εποχή διαφορετικών πολιτικών προτιμήσεων. Αρχίζει να δημιουργείται και στην Ελλάδα μία νέα πολιτική αγορά που μένει να δούμε πώς ακριβώς θα οριμάσει στους μήνες που ακολουθούν. Γιατί εκτιμάτε ότι το ΠΑΣΟΚ έμεινε σταθερό, γιατί δεν ωφελήθηκε από την πρόταση δυσπιστίας? Θα σας απαντήσω λίγο παράδοξα για τους αντίστροφους λόγους που ωφελείται ο Βελόπουλος και ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι σε αντίθεση με τους δύο αυτούς παράγοντες της πολιτικής ζωής που φέρουν κάτι το ανατρεπτικό ως καινούργιες μορφές πολιτικής έκφρασης, το ΠΑΣΟΚ μένει σταθερό στο στίγμα που εξέπεμπε το τελευταίο διάστημα και το οποίο αποδεικνύεται ότι δεν είναι τόσο δυναμικά ελκυστικό ώστε να παράξει αυτού του είδους τις ανακατατάξεις προς την δική του πλευρά. Η ελληνική λύση βλέπουμε και στις δημοσκοπήσεις ότι ολοένα και ανεβαίνει. Στην πρόσφατη δημοσκόπηση έπιασε περίπου το 9%. Θεωρείται περιθώριο και για περαιτέρω άνοδο? Ναι, ακριβώς αυτό υπενισόμουν τόση ώρα. Ότι η ελληνική λύση είναι μία από αυτές τις μορφές πολιτικής έκφρασης που ενέχουν το στοιχείο της ανατρεπτικότητας, πράγμα το οποίο πολλαπλασιάζει τη δυναμική τους. Όποιος άκουσε με προσοχή τον κύριο Βελόπουλο στη Βουλή στη διάρκεια της συζήτησης επί της προτάσεως δυσπιστίας του ΠΑΣΟΚ, νομίζω ότι εύκολα μπορεί να καταλάβει γιατί κάνει αυτή τη διαφορά που του επιτρέπει να κάνει σιγά σιγά μικρά αλλά σημαντικά. Μάλιστα. Τώρα ο κύριος Κασελάκης στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός έχει ανέβει δύο μονάδες. Έχουμε ακόμα μαζί μας τον κύριο Σεφερτζή. Τον έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ναι, εγώ σας ακούω. Μάλιστα. Ωραία, σας ακούμε λοιπόν τηλεφωνικά. Έλεγα ότι ο κύριος Κασελάκης έχει ανέβει στην καταλληλότητα για πρωθυπουργός κατά δύο μονάδες, αν και απήχε από την συζήτηση για την πρόταση δυσπιστίας στη Βουλή. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς το σχολιάζετε? Βλέπω ότι με ξανακαλείτε. Ναι, απαντήστε. Ναι, σας ξανακαλούμε, απαντήστε. Είμαστε εντάξει τώρα? Σε λίγο θα είμαστε. Απαντήστε μας εσείς την ερώτηση και θα αποκαταστήσουμε εμείς και την εικόνα. Ναι, λοιπόν, έλεγα ότι εκείνο που συμβαίνει με την άνοδο των επιδόσεων του Κασελάκη ως προς την καθότητα είναι χαρακτηριστικό αυτού που συμβαίνει κάτω από την επιφάνεια των πολιτικών υδάτων. Το πιο χαρακτηριστικό γεγονός είναι το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αλλάζει εκλογικό σώμα. Αν δούμε τη σύνθεση του εκλογικού σώματος που εκφράζεται θετικά για τον κύριο Κασελάκη, είναι ένα εκλογικό σώμα πολύ διαφορετικό αυτού που ίσχυε ως εκλογική βάση του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι και τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές. Αυτό είναι εν μέρη και μία εξήγηση για την βελτίωση των επιδόσεων του κυρίου Κασελάκη ως προς την καταλληλότητα. Είναι καινούργια στρώματα, είναι καινούργιες κοινωνικές κατηγορίες που φαίνεται ότι έλκονται από το φαινόμενο εντός εισαγωγικών Κασελάκη και κυρίως είναι κοινωνικές ομάδες που αισθάνονται ως πρώτη τους ανάγκη την αλλαγή των ηγετικών προτύπων. Αυτό το ενσαρκώνει ο κύριος Κασελάκης. Η τάση ανόδου για τον ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχίσει, θα φτάσει το 17% που είπε ο κύριος Κασελάκης. Δεν σας ακούω. Η τάση ανόδου για τον ΣΥΡΙΖΑ θα συνεχιστεί, θα πετύχει το 17% στις ευρωεκλογές.
Είναι η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, θα μου επιτρέψετε να σας πω, κυρία Κουλαρμάνη, διότι όλοι γνωρίζουμε ότι το διακύβευμα αυτών των, ιδιαίτερα των ευρωεκλογών, είναι ποιος θα κατακτήσει τη δεύτερη θέση. Και θα πρόσθετα μάλιστα ότι όποιος καταφέρει να κατακτήσει τη δεύτερη θέση, σχεδόν έχει κερδίσει αυτές τις εκλογές με τον ίδιο τρόπο που θα το έχει κερδίσει και αυτός που θα τερματίσει πρώτος. Αυτό κυρίως αφορά τον ανταγωνισμό μεταξύ ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ. Εάν μπορέσει πράγματι ο ΣΥΡΙΖΑ να κερδίσει τη δεύτερη θέση, τότε δημιουργούνται πρότυκες μεγάλης, θα έλεγα, ανόδου στο επόμενο διάστημα. Τώρα η κυβέρνηση φαίνεται να έχει κάποια φθορά, αλλά είναι αυτή η φθορά ανάλογη της δυσμενούς επικαιρότητας? Η απάντηση είναι εν μέρει αυτού που σας έδωσα προηγουμένως. Δηλαδή ότι θα πρέπει να περιμένουμε να οριμάσουν οι νέες τάσεις που δημιουργούνται στην κοινή γνώμη, διότι ακριβώς η κοινή γνώμη θέλει έναν χρόνο αφομοίωσης των νέων πολιτικών δεδομένων. Το ότι δεν έχει πάρει την έκταση που ίσως θα μπορούσε κανένας να περιμένει, δεδομένης της κατάστασης, είτε στην οικονομία με την ακρίβεια, είτε στην περιραίωσα ατμόσφαιρα με όλα όσα συμβαίνουν, αρχής γενομένης από την υπόθεση των τεμπών, θα πάρει το χρόνο της προκειμένου να μεταφραστεί πολιτικά, έτσι, εκλογικά μάλλον, έτσι όπως κανένας θα μπορούσε να φανταστεί, λαμβάνοντας υπόψη τις αντιδράσεις της κοινή γνώμης. Εκείνο το οποίο είναι το πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι έχει αρχίσει και πάλι να δημιουργείται ένα πολύ μεγάλο κενό ανάμεσα στην υπάρχουσα πολιτική ζήτηση, στις αναζητήσεις δηλαδή των πολιτών και τις προσφορές των κομμάτων, με αποτέλεσμα να μην μπορεί κανένας να προβλέψει τι καινούργιες δυναμικές δημιουργούνται. Και θεωρείτε ότι αυτές οι καινούργιες δυναμικές θα προσδιορίζονται ή θα επηρεάζονται από το αίσθημα της απελπισίας, το οποίο αναφερθήκατε? Μέχρι στιγμής μιλάγαμε πριν από λίγο καιρό για αγανάκτηση. Τώρα η απελπισία θα είναι αυτό που θα ορίζει τις προτιμήσεις, τις πολιτικές? Μπορεί να εξελιχθεί ακριβώς σε ψήφο απελπισίας, αν είναι μία ψήφος η οποία κυρίως εκφράζει τα αδιέξοδα στα οποία έχει βρεθεί η κοινή γνώμη λόγω της μη ικανοποίησης από τις λύσεις που μέχρι τώρα, λύσεις διακυβέρνησης εννοώ, που μέχρι τώρα προτιμούσε με τη λογική του ίσονος κακού, του λιγότερου κακού. Από τη στιγμή που αυτές οι λύσεις πια αποδεικνύονται να απέχουν πολύ, όχι μόνο από τις προσδοκίες, αλλά από τις ανάγκες των ανθρώπων, τότε μπαίνουμε σε ένα νέο κύκλο διαμόρφωσης της κοινής γνώμης που θα έχει και εκπλήξεις. Οι οποίες εκπλήξεις πιστεύετε ότι θα εκφραστούν με προτίμηση προς την ακροδεξιά ή προς πιο δεξιά κόμματα, αυτό που συχνά αποκαλούμε ως υπερδεξιά? Δηλαδή οι προτιμήσεις αυτές μπορεί να είναι και επικίνδυνες για τη δημοκρατία? Ναι, με την εξής έννοια, ότι δημιουργείται ένα υπόβαθρο αναζήτησης καθαρού λόγου, ριζοσπαστικού λόγου και αντιπολιτικού με μία έννοια λόγου, που δεν προσφέρεται από τα κόμματα ούτε της κεντροαριστεράς ούτε του αυθεντικότερου κέντρου, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ακριβώς τα νέα κοινωνικά φαινόμενα που υπενιχθήκαμε προηγουμένως. Μάλιστα. Κυρία Σεφερτζή, να σας ευχαριστήσουμε. Εγώ για τη φιλοξενία.